θέλουμε να γνωρίζουμε καταρχήν που πηγαίνουν τα λεφτά μας ως φορολογούμενοι πολίτες. Βάσει των μνημονίων γνωρίζουμε ότι δεν τα διαχειριζόμαστε πλέον εμείς. Τα διαχειρίζονται άλλοι, η επικυρίαρχή μας. Είμαστε εδώ και διεκδικούμε το δικαίωμά μας να ξέρουμε πού πάνε τα λεφτά του φορολογούμενου πολίτη. Θεωρούμε ότι τα εκαθαριστικά είναι πλέον πλαστά. Εγώ προσωπικά θέλω και απαιτώ να ξέρω πού πάνε τα χρήματά μας, ποιοι τα διαχειρίζονται. Βάσει των μνημονίων γνωρίζουμε ότι αυτά δεν μας ανήκουν πλέον και φεύγουν και πηγαίνουν στους ξένους. Όλη η Ελλάδα υποφέρει, είναι ένα πολιτικό θέμα το να πάμε, έχει σηκώσει να γίνουν αιτήσεις και αγωγές κατά του Υπουργού Οικονομικών και του Γενικού Γραμματέα όσον αφορά τα εκαθαριστικά, διότι βάσει νόμων είναι αντισυνταγματικά και πλαστά. Είναι ένα θέμα πολιτικό που όλη η Ελλάδα θα έπρεπε να το σηκώσει και όχι μόνο το ενιαίο παλαϊκό μέτωπο που αγωνιζόμαστε να φύγουν τα μνημόνια και να αλλάξει η πολιτική αυτή. Γιατί έχουμε κάνει αγωγή στον κύριο Στουρνάρα και στο Υπουργείο Οικονομικών για τα εκαθαριστικά της εφορίας, τα οποία τα περισσότερα είναι παράνομα γιατί δεν εξετάζουν την βιοποριστική δύναμη του καθενός. Εγώ παραδείγματος χάρη είχα ένα μαγαζί, ήμουν επαγγελματίας, μέχρι το 2011 δούλευα κανονικά. Μετά και η δουλειά έπεσε και η εφορία έπεσε από πάνω μου και αναγκάστηκα να το κλείσω, αναγκάστηκα να το μεταβιβάσω. Τώρα είμαι χωρίς βιοποριστικούς πόρους. Στην ουσία είμαι και άστεγη, είμαι άνεργη και δεν μπορώ να στηριχτώ πουθενά και πρέπει καλούμε να πληρώσω και στην εφορία 55.000. Η μοναδική λύση που υπάρχει, ο αγώνας. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος, ο αγώνας του ελληνικού λαού να αντιληφθεί ότι παίζεται η χώρα του. Θέλουμε τη χώρα μας πίσω. Δεν αγωνιζόμαστε για τη Βουλή και για τους βουλευτές. Αγωνιζόμαστε για τον Έλληνα πολίτη και θέλουμε να αναλευθερώσουμε τη χώρα μας. Είναι το μόνο που μας απασχολεί. Δεν θέλουμε ούτε πλούτη ούτε καρέκλες. Θέλουμε τη χώρα μας πίσω που την έχουν παραδώσει οι προδότες και κλέφτες. Θέλουμε τη χώρα μας πίσω, τίποτα άλλο. Είναι πολύ σημαντικό το ότι αυτό το πράγμα δεν είναι μια δικαστική μάχη, είναι μια πολιτική μάχη ενάντια σε ένα καθεστώς το οποίο λιώνει την αξιοπρέπεια του Έλληνα πολίτη και εδώ δόθηκε μια μάχη αξιοπρέπειας. Και αυτό φάνηκε μέσα στο δικαστήριο, δεν είμαστε όχλος, είμαστε Έλληνες πολίτες που διεκδικούμε το δίκαιο μας. Και με αυτόν τον τρόπο είναι και αυτό που νόμιζε ότι εισέπραξε ο δικαστής, ανεξάρτητα το αν και το ποιο θα είναι η έκβαση, ποια θα είναι η έκβαση. Συν το γεγονός ότι το ελληνικό δημόσιο απέδειξε για μια φορά, πιο ελληνικό δημόσιο, τέλος πάντων αυτοί που υποτίθεται ότι το εκπροσωπούν, ως πολιτικά πρόσωπα, απέδειξε μια φορά ότι δεν είναι μόνο φυγόδικο, αλλά δεν έχει ούτε καν την τσίπα να υπερασπιστεί τις πολιτικές που εφαρμόζει εναντίον του Έλληνα πολίτη. Εξαφανίστηκαν και λογικό είναι, διότι δεν είναι τίποτα άλλο παρά εντολοδόχοι ξένων δυνάμεων, δοσύλλογοι, και ως τέτοιοι συμπεριφέρθηκαν και σήμερα. Από εκεί πέρα νομίζω ότι όσες περισσότερες μάχες δίνουμε, τόσο καλύτερα, γιατί δυναμώνει το ηθικό, ανεβαίνει η αξιοπρέπεια του Έλληνα πολίτη και θα δώσει, ώστε να μπορέσει να δώσει και την τελική μάχη.